κατεπηγόντως, πρώτα όπως ξέρετε, στη θέση αυτή είμαστε μόλις 10 μέρες και αρμοδιότητες πήραμε μόλις χθες. Διότι προέκυψε αυτό το θέμα με την λειτουργία της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μιας πανεπιστημιακής κλινικής. Η ανάγκη αυτή προέκυψε δυστυχώς, διότι παρότι έχουν γίνει όλες οι δυνατές ενέργειες από πλευράς της δικής τους υγειονομικής περιφερειάς, δηλαδή έγινε προκήρυξη θέσεων, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν ευρέθη δηλαδή γιατρός, ο οποίος θέλει σε ένα έθι στο Ηράκλειο να δουλέψει σαν παιδοψυχίατρος. Ως εκ τούτου, αναγκαστικά μετακινούμε τώρα μία συνάδελφο επιμελήτρια παιδοψυχιατρικής από την Αθήνα για ένα μήνα. Αυτό θα υπάρξει βέβαια συνέχεια. Κάνουμε και τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει και μία θελκτικότητα στο μισθό της, να πάρει δηλαδή αυτά που βλέπει ο νόμος επιπλέον. Υπάρχει και μία αίτηση της κλινικής για εκπαίδευση ειδικευμένων και αυτή την κοιτούμε και μάλιστα να λήξει γρήγορα, ελπίζω θετικά, γιατί ξέρετε, εξαρτάται και από τα επιστημονικά κριτήρια, αλλά εγώ. Να μην πω ότι βέβαιως δεν κάνει, αλλά έχω βάσιμες ελπίδες ότι θα έρθουν και ειδικευόμενοι. Θα κάνω και μία επαφή, αν όχι άμεσα, έμεσα, εντός των επομένων ημερών με τον Μπρίτανη, διότι είναι μια παιδοψυχιατρική κλινική και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και από πλευράς του μία προσπάθεια να προσελκυστεί εδώ παιδοψυχιατρικό ακαδημαϊκό προσωπικό, γιατί υπάρχει και μια αυξημένη θελκτικότητα όταν συνδυάζεται η ακαδημαϊκή καριέρα με την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να δοθεί μια διαρκής λύση. Ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια. Υπενθυμίζω, γιατί είστε πολύ νέες, ότι η Κρήτη πρωταγωνίστησε στην διάλυση των παλιών ασύλων, διαλύοντας το άσυλο των Χανίων και δημιουργώντας πριν από τις αρχές δεκαετίας του 2000, δημιουργώντας ένα πρότυπο δίκτυο ψυχιατρικών και κοινοτικών υπηρεσιών. Αυτή τη δομή της μεταξελίξεως, αν θέλετε αυτή τη διαδικασία της μεταξελίξεως του ασύλου σε δίκτυα κοινοτικών υπηρεσιών, η οποία έχει γίνει εδώ και σε ορισμένες άλλες περιοχές στη χώρα, εμείς θέλουμε να την ολοκληρώσουμε εγκαθιστώντας πλέον αυτήν την νοοτροπία, αυτή τη λειτουργία και αυτή τη φιλοσοφία σε όλη τη χώρα. Επιτέλους, δηλαδή, θέλουμε στα 30 χρόνια να κάνουμε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει. Τώρα, η δικιά μου δουλειά εδώ, επί τη ευκαιρία της αφήξεώς, μα είναι να δω και τι υπάρχουν από υπόλοιπες δομές. Θα πάω να δω αύριο και τις ψυχιατρικές και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο. Θα πάμε και στο Λασίθι να δούμε εκεί που υπάρχει ένα κέντρο ημέρας και υπάρχει μια δομή ημερήσιας φροντίδας για τα παιδιά. Να δω δηλαδή τι έχει η Κρήτη και πώς αυτό εδώ θα μπορούσε να συμπληρωθεί έτσι ώστε να εγκατασταθεί και εδώ, όπως και σε όλες τις άλλες περιφέρειες, ένα δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το οποίο θα είναι ολιστικό, ολοκληρωμένο δηλαδή. Θα προσφέρει από την πρόληψη, θα προσφέρει την νοσηλεία εκεί που χρειάζεται, θα αντιμετωπίζει τα νέα χρόνια περιστατικά, γιατί και αυτά δημιουργούνται, και θα δημιουργεί αρκετές θέσεις σε μονάδες κοινοτικής φροντίδας, έτσι ώστε τα περιστατικά κάποια στιγμή να εγκαθίστανται θεραπευτικά μέσα στην κοινωνία. Thank you.